τι πιστεύετε για τα reality? Τώρα ανάλογα. Τι δείχνουνε, τι προβάλλουνε, τι πρότυπα προωθούνε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? GNTM. Ανάλογα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? Το Survivor. Και εμένα. Είναι πολύ reality. Και το χειρότερό σας? Το Bachelor. Ωραία. Όντως. Ξεφτιλίζονται εκεί μέσα. Όχι, το Bachelor είναι το καλύτερο. Όχι, ξεφτιλίζονται, αλλά έχει πολύ το Survivor, είναι πολύ ok. Εγώ θα πήγαινα, έτσι για την πλάκα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? Το Bachelor. Μόνο για πλάκα όμως. Πιστεύω ότι είναι υπερεκτιμημένα. Καλύτερα να μην σου πω. Εξευτελισμός, παιδιά. Ποιο είναι το χειρότερό σας? Όλα. Χαμένος χρόνος. Δεν ασχολούμαι με τα reality. Για reality, βρε αγόρι μου, τώρα με μας δουλεύεις, τι reality. Οι χαζομέριδες βλέπουν reality. Αχ, πουλάκι μου, άμα σου πω ότι έχω, δεν προλαβαίνω να τα δω, δεν θα το πιστεύω. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ, αγόρι μου. Μπορεί να είναι ωραία, καλά, ξέρω εγώ τι, αλλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Είναι τραγικά. Ποιο είναι το χειρότερό σας? Το με τα κορίτσια των Bachelor. Γιατί υποβαθμίζει τη γυναική υπόσταση. Πάρα πολύ καλά είναι. Καλή δουλειά κάνω. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? Survivor. Αν να σου πω, δεν μ' αρέσει αυτό το ζευγάρι ο Σάκης που το παίζουν πολύ αγαπητικοί και είναι ο λίγον της ξινό. Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ reality. Καλύτερο θα έλεγα το Survivor, το πιο ενδιαφέρον. Ίσως και το Big Brother. Και το χειρότερό σας? Ίσως το Bachelor. Κάνουν πάρα πολύ κακό στην κοινωνία, στα νέα τα παιδιά. Μπορούν να πούμε αν υπάρχει κάποιο αγαπημένο σας? Θεωρώ το MasterChef ότι έχει το δημιουργικό κομμάτι και το καθιστά έτσι πιο προσιτό, θεωρώ. Το αγαπημένο είναι το Master και το χειρότερο είναι το Bachelor. Εσένα? Εμένα το Bachelor το χειρότερο και το αγαπημένο το Survivor. Τι πιστεύετε για τα reality? Αν είναι ποιοτικά είναι καλά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? Δεν βλέπω αυτό το διάστημα κάτι, αλλά κυρίως βλέπω Netflix. Από το πεζόδρομο της Κατερίνης, Γιώργος Αποστολίδης, για τον telalis.gr.